Καλησπέρα. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω το Think Biz για αυτή την πρόσκληση. Είμαι ο Θέμης Χασιώτης και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί γνώσεις και εμπειρίες από τον τομέα των πωλήσεων, που ελπίζω ότι θα σας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσετε καλύτερα τη λειτουργία ενός τμήματος πωλήσεων. Λίγα λόγια για να γνωριστούμε καλύτερα. Η δική μου επαγγελματική πορεία ξεκίνησε πριν από περίπου 20 χρόνια, από τις πωλήσεις. Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, πέρασα από διάφορες θέσεις και τμήματα, marketing, commercial planning, R&D και σήμερα βρίσκομαι στο τμήμα πωλήσεων της Παπαστράτος, της εταιρείας που εργάζομαι εδώ και περίπου 15 χρόνια. Αναφερόμαστε συχνά στο γεγονός ότι ο ρόλος ενός υπαλλήλου πωλήσεων είναι πολυδιάστατος. Σε ένα βαθμό αυτό ισχύει. Και ισχύει γιατί χρειάζεται να γνωρίζει πολλές διαφορετικές λειτουργίες και διαδικασίες της επιχείρησης και από την άλλη να έχει και γνώση της αγοράς. Στο τέλος της ημέρας όμως, η αποστολή μας στις πωλήσεις είναι μία, είναι κοινή και είναι ξεκάθαρη, σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρισκόμαστε, σε όποια επιχείρηση και αν εργαζόμαστε. Να αναγνωρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας και να συνεργαζόμαστε μαζί τους, για να σχεδιάσουμε τις κατάλληλες λύσεις που θα δώσουν αξία στον πελάτη, στην επιχείρηση και φυσικά σε εμάς. Τώρα, στην ερώτηση σχετικά με τα soft και τα hard skills που χρειάζεται να διαθέτει ένας εργαζόμενος για να σταδιοδρομήσει στις πωλήσεις. Εδώ προφανώς δεν υπάρχει μία απάντηση, ούτε σωστό και λάθος. Θα έλεγα επίσης ότι υπάρχει πολύ μεγάλη βιβλιογραφία που μπορείτε να ανατρέξετε και να μελετήσετε. Κατά τη δική μου άποψη, τα σημαντικότερα soft skills είναι όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα σας βοηθήσουν να επηρεάσετε τους ανθρώπους που συναναστρέφεστε. Μιλάμε λοιπόν για ένα σετάκι soft skills, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, τα οποία θα αυξήσουν τη δύναμη της επιρροής σας στους άλλους. Κάποια από αυτά είναι το empathy, όπως λένε και στο χωριό μου, είναι τα communication skills που περιλαμβάνει τα negotiation skills, το relationship building, τα presentation skills και φυσικά το active listening. Τώρα στο κομμάτι των hard skills, η εποχή το επιβάλλει πλέον, η γνώση των νέων τεχνολογιών είναι απαραίτητη. Ένα παράδειγμα είναι η διαχείριση CRM συστημάτων, που στα τμήματα πωλήσεων πλέον είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι η κατανόηση του κόσμου των social media και του τρόπου λειτουργίας του. Και φυσικά είναι η εξειδικευμένη, ολοκληρωμένη προϊοντική γνώση. Τώρα, σε ένα τμήμα πωλήσεων υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ρόλοι, οι οποίοι διαμορφώνονται ανάλογα με τη δομή του εμπορικού τμήματος, η οποία δομή προφανώς εξαρτάται άμεσα από την εμπορική στρατηγική. Αν πρέπει να δώσουμε μία σύντομη περιγραφή με τα πιο συνηθισμένα οργανωτικά μοντέλα στο κομμάτι των πωλήσεων, θα έλεγα ότι έχουμε συνήθως 4 κύριες κατηγορίες και μία υβριδική. Υπάρχει λοιπόν η δομή πωλήσεων με βάση τη γεωγραφία, όπου εκεί ο πολιτής είναι υπεύθυνος για μια συγκεκριμένη περιοχή με γεωγραφικό όριο, όπου εκεί επισκέφτεται όλους τους πελάτες, ακόμα και αν είναι διαφορετικά κανάλια, και είναι υπεύθυνος για όλα τα προϊόντα της εταιρείας. Μια δεύτερη κατηγοριοποίηση είναι η δομή πωλήσεων με βάση το προϊόν ή την υπηρεσία που πουλάμε. Και αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά, κυρίως σε φαρμακευτικές εταιρείες. Εκεί βλέπουμε λοιπόν έναν πολιτή ambassador του προϊόντος ή της κατηγορίας και ακόμα και στον ίδιο πελάτη μπορούμε να δούμε δύο πολιτές από την ίδια εταιρεία απλά να πουλάνε διαφορετική κατηγορία προϊόντος. Μία τρίτη κατηγορία, και αυτή αρκετά συνηθισμένη, είναι με βάση το λογαριασμό, την κατηγορία του πελάτη. Εδώ το βλέπουμε αρκετά συχνά να συμβαίνει κυρίως σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπου η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στον πολιτή να είναι υπεύθυνος για μια συγκεκριμένη αλυσίδα. Εκεί λοιπόν ο πολιτής έχει όλη την ευθύνη για τη συμφωνία με το συγκεκριμένο account. Τέλος, μια αρκετά ενδιαφέρουσα, αρκετά στοχευμένη και αρκετά απαιτητική συγχρόνως δομή πωλήσεων είναι με βάση την περσόνα του πελάτη. Εδώ έχουμε την εταιρεία η οποία απευθύνεται κατευθείαν στον τελικό καταναλωτή, γνωρίζει καλά τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του και δημιουργεί στοχευμένες ενέργειες μέσω του τμήματος πωλήσεων για να απευθυνθεί σε ένα πολύ συγκεκριμένο target group. Κλείνοντας, υπάρχει το υβριδικό μοντέλο που προφανώς είναι μια σύνθεση όλων των παραπάνω. Υπάρχουν λοιπόν και οι πιθανές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος των πωλήσεων. Και σημαντικότερα από αυτές, γιατί όλες οι υπόλοιπες είναι λίγο έως πολύ διαχειρίσιμες, είναι η έλλειψη προβλεψιμότητας. Ό,τι και αν έχουμε σχεδιάσει,
όσο οργανωμένο και αν είναι το πλάνο μας, όσο καλό προγραμματισμό και αν έχουμε κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πάνε τα πράγματα όπως ακριβώς θα θέλαμε. Μπορεί να πάνε καλύτερα, μπορεί να πάνε χειρότερα, αλλά όχι όπως τα έχουμε σχεδιάσει. Και αυτό συμβαίνει γιατί η δουλειά του πολιτή προφανώς εξαρτάται τόσο από το περιβάλλον, όσο και από την επιχείρηση και το προϊόν, αλλά ακόμα και από τον τελικό πελάτη. Όπως λοιπόν ήρθε ο φίλος μας ο COVID και άλλαξε τα εμπορικά πλάνα και τη στρατηγική τόσων εταιριών, το ίδιο ακριβώς είναι στο μικρό κόσμο ενός πολιτή μια ξαφνική βροχή, μια μπόρα σε μια ηλιόλουστη ημέρα όταν έχει να διαχειριστεί εποχικά προϊόντα. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να προσαρμόσει πλήρως το πλάνο μιας ημέρας. Τώρα, πώς μπορεί κάποιος να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες? Νομίζω ότι η απάντηση βρίσκεται στο ίδιο το πρόβλημα. Στην εποχή που είμαστε, είναι σημαντικό να βελτιώνουμε συνεχώς τις προβλέψεις μας. Όσο η τεχνολογία εξελίσσεται, τόσο ταχύτερα και τόσο καλύτερα θα μπορούμε να προβλέπουμε. Data, συστήματα και φυσικά η καλή προετοιμασία και εκπαίδευση της ομάδας πωλήσεων μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας του πλάνου μας. Και επειδή πάλι δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε όλα, είναι σημαντικό να δημιουργούμε μια κουλτούρα τέτοια στον οργανισμό πωλήσεων που να μπορεί να δοκιμάζει, να τεστάρει, ενίοτε να αποτυχάνει, αλλά από την άλλη να μαθαίνει. Να μαθαίνει να λειτουργεί με ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Τώρα, στο πώς μπορεί να αντιληφθεί ένας πολιτής τις ανάγκες των πελατών του, προφανώς ισχύει αυτό που λέει ο σοφός λαός: άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι τουλάχιστον να έρθουμε όσο πιο κοντά γίνεται και να κατανοήσουμε κάποια βασικά πράγματα στη συμπεριφορά. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητα δύο συστατικά σε αυτή τη συνταγή. Το ένα είναι η πληροφόρηση και το δεύτερο είναι η εκπαίδευση. Η πληροφόρηση περιλαμβάνει τα συστήματα, τα δεδομένα, τις πηγές έρευνας, τα insights, το feedback από την πραγματική αγορά, όλους τους τρόπους συλλογής πληροφορίας. Και φυσικά η εκπαίδευση είναι το κομμάτι εκείνο που θα μας μάθει τον τρόπο για να εκμεύουμε, να συνθέτουμε, να αναλύουμε τις πληροφορίες αυτές και να τις μετατρέπουμε σε μηνύματα, απλά και κατανοητά για τους πελάτες μας, ώστε να τα μεταβιβάζουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Πληροφόρηση λοιπόν και εκπαίδευση είναι δύο συστατικά απαραίτητα για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας. Εάν θα μπορούσα να μοιραστώ κάποιες συμβουλές που μπορεί να φανούν χρήσιμες σε όποιον επιθυμεί να σταδιοδρομήσει στις πωλήσεις, θα έλεγα ότι η πρώτη μου συμβουλή είναι να αντιγράφετε. Ναι, καλά ακούσατε. Να αντιγράφετε τα καλά παραδείγματα. Ειδικά για όσους είστε στο ξεκίνημα της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας, όπου θα συναντήσετε σίγουρα πολλά καλά ή λιγότερο καλά παραδείγματα. Συμπεριφορές ή πρακτικές που σας ταιριάζουν και είναι επιτυχημένες, είναι σημαντικό να τις αφομοιώνετε. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω της παρατήρησης, μέσω των συχνών ερωτήσεων, μέσω της συναναστροφής σας με συναδέλφους και φυσικά αν μοιράζεστε κι εσείς αντίστοιχα τις δικές σας γνώσεις και εμπειρίες. Γιατί όλο αυτό είναι αμοιβαίο και για να σας δώσουν θα πρέπει και εσείς να δώσετε. Μια δεύτερη συμβουλή που θα έλεγα είναι η συμμετοχή, η ενεργή συμμετοχή. Να επιδιώκετε να συμμετέχετε σε οτιδήποτε καινούργιο υπάρχει, σε ό,τι θεωρείτε ότι είναι relevant εντός εταιρείας. Η συμμετοχή σας στα project μπορεί να διευρύνει πολύ γρήγορα το perspective σας. Αντίστοιχα, είναι μια ευκαιρία να αναβαθμίζετε τις γνώσεις σας. Και τέλος, προφανώς μπορεί να είναι και μια ευκαιρία να αναδειχθείτε μέσα από τη συμμετοχή σας σε αυτό το project. Τέλος, η τρίτη συμβουλή θα ήταν το κομμάτι της προοπτικής, να σχεδιάζετε με μακροχρόνιο ορίζοντα. Και φυσικά αυτή τη φορά μην σχεδιάζετε για τους πελάτες σας μόνο, να σχεδιάζετε για τον εαυτό σας. Και αυτό το λέω γιατί προφανώς αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο στο να σχεδιάσουμε πλάνα για τους πελάτες μας. Νομίζω ότι οφείλουμε να αφιερώσουμε χρόνο για να διαμορφώσουμε και το πλάνο των δικών μας επαγγελματικών στόχων. Είναι διαφορετικό να θέλετε να γίνετε ο καλύτερος πολιτής σε μια εταιρεία, είναι διαφορετικό να θέλετε να διοικήσετε μια ομάδα πωλήσεων και είναι κάτι τελείως διαφορετικό να θέλετε να πάρετε εμπειρία από τις πωλήσεις και να μετακινηθείτε σε ένα διαφορετικό τμήμα στη συνέχεια. Αν έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό σας στόχο, αυτό θα σας βοηθήσει να πάρετε σωστές αποφάσεις και να δώσετε έμφαση στις κατάλληλες περιοχές που θα σας δώσει τη δυνατότητα να βελτιωθείτε για να πετύχετε το στόχο σας.
με όποιο στάδιο καριέρας και αν έχετε επιλέξει για τη συνέχεια. Συνοψίζοντας λοιπόν, το πρώτο είναι η αντιγραφή, να αντιγράφουμε τα καλά παραδείγματα. Το δεύτερο είναι η συμμετοχή, να συμμετέχουμε σε οποιοδήποτε project μας δίνεται η ευκαιρία, γιατί είναι μια ευκαιρία ανάπτυξης. Και τρίτον, η προοπτική, να σχεδιάζουμε τους στόχους μας με μακροχρόνιο ορίζοντα. Τώρα, για τους τρόπους ανάκαμψης ενός τμήματος πωλήσεων στη μετά-COVID εποχή. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν τους ξέρουμε, προφανώς θα τεστάρουμε πράγματα για να δούμε τι μπορεί να πετύχει περισσότερο από κάτι άλλο. Νομίζω πάντως ότι κάποιες βασικές κατευθύνσεις μπορεί να είναι πρώτον ότι προφανώς πρέπει να πλανάρουμε σε πιο σύντομο χρονικό ορίζοντα. Είναι φύση αδύνατον πλέον τα τμήματα πωλήσεων να μπορούν να έχουν στρατηγική 2-3 ετών. Το περιβάλλον αλλάζει γρήγορα και αλλάζει δραματικά. Το είδαμε στην οικονομική κρίση, το βλέπουμε και τώρα στο διάστημα του COVID. Το δεύτερο είναι να δοκιμάσουμε νέους τρόπους προσέγγισης του τελικού καταναλωτή, αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας και φυσικά της απομακρυσμένης επαφής. Το τρίτο είναι να αυξήσουμε το εύρος των επιλογών μας όσον αφορά τα κανάλια που διαθέτουμε τα προϊόντα μας, και αυτό για να μην είμαστε άμεσα εξαρτημένοι από ένα μόνο κανάλι που σε μια αντίστοιχη κρίση μπορεί να επηρεαστεί πλήρως. Και τέταρτον, να επενδύσουμε σε νέες έξυπνες τεχνολογίες που θα μας δώσουν μεγαλύτερες σε εύρος και ταχύτερες σε χρόνο δυνατότητες πρόβλεψης, προετοιμασίας και εκτέλεσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή συνέχεια.